Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για χολότητα βάδισης στην παιδική ηλικία. Κοντά μας ο κύριος Χρήστος Μαριάννης, ορθοπαιδικός συνεργάτης του Μητέρα. Γιατρέ, τι εννοούμε με τον όρο χολότητα και ποια είναι τα αίτια της? Ως χολότητα ορίζεται η διαταραχή του φυσιολογικού κύκλου της βάδισης και μπορεί να οφείλεται σε ένα πολύ ευρύ φάσμα παθήσεων. Από μια απλή κάκωση ή παρουσία ξένου σώματος, μέχρι πιο σύνθετες όπως ένα διάστρεμα ή ένα κάταγμα. Μπορεί όμως να οφείλεται και σε φλεγμονώδεις παθήσεις όπως η κυταρίτιδα, η μυοσίτιδα, η παροδική μενίτιδα, η συμπτική αρθρίτιδα ή η οστεομυελίτιδα. Επίσης, σε διάφορες οστεοχονδρίτιδες, μέχρι και σε ρευματοειδή αρθρίτιδα ή ακόμα και σε καλοήθεις όγκους. Γενικά, αποτελεί μια διαγνωστική πρόκληση για τον παιδοορθοπαιδικό και όχι μόνο, και δεν θα πρέπει να υποτιμάται. Πότε πρέπει οι γονείς να απευθυνθούν σε ειδικό? Όταν πρόκειται για χολότητα τραυματικής αιτιολογίας, εφόσον υπάρχουν συμπτώματα όπως σίδημα, εκκύμωση, ευαισθησία κατά την ψηλάφιση και περιορισμός του εύρους κίνησης, τότε θα πρέπει να εκτιμηθεί από ειδικό ώστε να μην διαφύγει κάποιο κάταγμα, αλλά και για να ακολουθηθεί η κατάλληλη θεραπεία. Επίσης, η συνύπαρξη υιογενούς συνδρομής, έστω και σε αποδρομή, ή η παρουσία πυρετού με ταυτόχρονη άρνηση βάδισης, θα πρέπει να θορυβήσουν τους γονείς και να μην καθυστερήσουν την επίσκεψη στο γιατρό. Σημαντικό σύμπτωμα αποτελεί και η νυχτερινή αφύπνιση λόγω πόνου. Άλλοι λόγοι που θα πρέπει να θέσουν υποψίες είναι η χρονιότητα με την αιμονή των συμπτωμάτων, καθώς και αν παρατηρηθεί παραμόρφωση στο κάτω άκρο.